Για πάμε τώρα ζωντανά στη Βουλή, στην Αντίν Χαρδαλιά. Περιμένουμε να ξεκινήσει να την σε λίγο η ονομαστική ψηφοφορία. Όχι τόσο συνηθισμένο να ζητά κυβερνών κόμμα ονομαστική ψηφοφορία. Πράγματι, πρόκειται για μια πρωτοφανή, θα μπορούσαμε να πούμε, κίνηση στρατηγικής αντεπίθεσης της κυβέρνησης, προκειμένου να αποδομήσει τη μηδενιστική κριτική, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, της αντιπολίτευσης, περίοδο στρωτήρα. Η ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου και πρέπει να σου πω, μάλιστα με τη φυσική παρουσία όλων των βουλευτών μετά από καιρό σε εκατοντάδες, μετά τη χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Το εργασιακό νομοσχέδιο αναμένεται να υπερψηφιστεί με 158 ναι, αποσύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που το υπερασπίστηκε ως προοδευτικό, φιλεργατικό και αναπτυξιακό, ενώ στον αντίποδα, όχι επί της αρχής, το σύνολο και τα κρίσιμα άρθρα του νομοσχεδίου θα πει σύσσωμη αντιπολίτευση που κατήγγειλε επιστροφή στο μεσαίωνα και νομιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας. Τα ενδιαφέροντα πάντως, η θετική ψήφος που δίνουν ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής στα περίπου 55 άρθρα των διεθνών συμβάσεων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ασφάλεια και την υγεία, τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας που αποτελούν δεσμεύσεις, τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας, επιδεικνύοντας κατά τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Γεννηματά στάση υπευθυνότητας, παρότι όπως κατηγόρησαν την κυβέρνηση, αξιοποιεί τις συγκεκριμένες διατάξεις ως φερετζέ στην ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Λοιπόν, ξεκινάσε λίγο η ψηφοφορία, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν.